Δόξον Κύριε, ο λαός σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Μήτως της ευσεβέση κατεναντίον το ρούμενος και το σοκυλάδος δια του σταυρού σου πολίτευμα του σόπρεων αξίους ημάς θα να σας καλησπέρισω και να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση. Μία εκδήλωση η οποία κάνει από την καθιερωμένη κοπή της πίτας είναι πολύ σημαντική, γιατί σήμερα εγκαινιάζουμε και δύο χώρους που πιστεύω ότι θα σηματοδοτήσουμε το μέλλον του Μακεδονικού, το νέο πλαστικό πρωτάκι της νέας γενιάς και το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο έχει κατασκευαστεί κατά τις κερκίδες των επισήμων στο κέντρο του Μακεδονικού. Θέλω να σας πω και θα ήθελα να γνωρίζετε γιατί πραγματικά όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ, τα 1500 παιδιά, θυσιάζουμε τα παιδιά της κολύμπησης και του πόδου, αλλά εδώ είναι ο έφορος, ο κ. Παντελής Αρχιερόπουλος. Αποτελούν τη μεγάλη οικογένεια του Μακεδονικού. Θα ήθελα να πω ότι αυτά τα έργα τα οποία σήμερα γενιάζουμε έχουν κατασκευαστεί με ιδία κεφάλαια του Σωματείου και του Ομιλούντος και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Η τελευταία επιφορήγηση που πήραμε και είχαμε κατασκευάσει το παλιότερο γήπεδο έγινε το 2008-2009. Έκτοτε οι επιφορηγίες και τα αθλητικά σωματεία έχουν καταργηθεί. Όλα τα αθλητικά τμήματα συντηρούνται από όλους εμάς και νομίζω ότι αυτό εδώ θα πρέπει να το ξέρει ο Σεβασμιότατος, για την περιοχή μας εδώ θα πρέπει να γνωρίζει το τι έχουν παράγοντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας, όλο το διοικητικό προσωπικό, πραγματικά το οποίο θα παλεύουν τα παιδιά, επειδή είναι το καλύτερο του εαυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές μας, τα παιδιά μας, τους προπονητές μας, όλο το αθλητικό προσωπικό και όλους τους γονείς φυσικά που μας εμπιστεύεστε, τα παιδιά σας. Πραγματικά πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια αυτοί οι χώροι θα αποτελέσουν πέρα από την εγκύμαση και την εκπαίδευσή τους στα αθλητικά τμήματα, γιατί εδώ έχουμε όλα τα τμήματα, δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι θα διαπλάσουν το χαρακτήρα τους όπως θα έπρεπε και όπως πιστεύουμε ότι φτιάχνει χαρακτήρα στον αθλητισμό. Ενδεχομένως, έχετε διαπιστώσει σήμερα ότι από τη σημερινή μας εκδήλωση λείπουν οι τοπικοί παράγοντες και οι πολιτικοί παράγοντες. Είναι μια ένδειξη διαμαρτυρίας του αθλητικού σωματείου και του κοινού προσωπικά, διότι μας βάζουν εμπόδια στο να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο το παλεύουμε 14 χρόνια και τα μεγαλύτερα της ιστορίας του Μακεδονικού, δηλαδή στο να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο της Ελλάδας μέσα στον κοινωνικό ίσο της πόλης, με δικά μας ιδιόμορφα στρέμματα ιδιωτών και άλλα 50 στρέμματα τα οποία φιλοδοξούμε να πάρουμε όμορα από στον τρόπο του κερατάσου. Όπου προβλέπεται να γίνουν έργα, tennis club, πισίνες, δρόμος ταρτάν για περιπατητές, το οποίο θα δοθεί στην ευρύτερη στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, παιδικές χαρές, χώρος πάρκι. Και όλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο καθυστερεί, παίρνουν εμπόδια και δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία η οποία έχει ανακοινωθεί ήδη στη διάρκεια την προηγούμενη κυβέρνηση, ένα αγώνα ο οποίο γίνεται εδώ και 14 χρόνια και έχουμε φτάσει στο διαχάθη και δεν ολοκληρώνεται. Θα ήθελα να το γνωρίζετε και εσείς όλοι, διότι εσείς αποτελείτε την οικογένεια όπως είναι του Μακεδονικού και δεν μπορεί η οικογένεια του Μακεδονικού να μην είναι ενημερωμένη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, να σας ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία, δύναμη, υγεία στους αθλητές μας, επιτυχίες, πρόοδο στα παιδιά μας και ειρήνη στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ. Στο όνομα του Πατρός του Κυρίου και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Κύριε Θεός ημών, δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και της αδέρα, πάνω από τον αδερφό. Ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, όρ οι γούλοι σου προηγήμασαν και προέφηκαν στην ύμη και μνήμη. Και ο Αγίος Πατρός ημών, ασυλίου αρχιεπισκόπου Κεσαρίας του ουρανοφάλωνος του Μεγάλου, Αγίας όπως μεταλαμβάνοντας εξ αυτού και χάρισε αυτής υγεία ψυχής και σώματος, κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευάρεστον τα έργα των θυρών αυτών, πλήθυνον να αγαθείς την ζωή αυτών. Παράσχον δε αυτής και παντή το κόσμο το αρχόμενο έτος σε Κύριο και ειρήνικον. Πρεσβείες της υπεραγίας και οτόπου, του εναγής πατρός ημών βασιλείου του μεγάλου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Καλή χρονιά. Το πρώτο κομμάτι είναι το Χριστό και την Παναγία και το παραλαμβάνει ο Πάτερ Ιάκωβος.